Πάτα το κουμπάκι μου, το φίλε μου Ιωάννη, εμπνευστή μου. Πίσω από την κάμερα για ακόμη μια φορά του πήρα τηλέφωνο, τον ενημέρωσα ότι θα πάλι Κοζάνη, καβάλισε στο δικό σου το μουλάρι και ήρθες και Κυριακή σήμερα. Σήμερα έτσι είναι, είμαστε πιο χαλαρά σαν Κυριακή. Φυσικά περιμέναμε να περάσει η ώρα να τελειώσει και η εκκλησία. Όχι ότι πάμε στην εκκλησία, αλλά τουλάχιστον αισθανόμαστε πιο όμορφα, έτσι. Δεν γίνεται να ψέρνει ο παπάς και εμείς να βάζουμε αντιπηχτικά μέσα. Στο κάτω-κάτω. Θα κάνουμε μια σειρά από βίντεο σήμερα. Έκαναμε ένα βίντεο την άλλη φορά. Κράτησε μια ώρα και κάτι, 20 λεπτά. Μερικοί παραπονέθηκαν ότι μια ώρα και βίντεο και δεν μιλάς για αντλίες. Πάνω στο θέμα της Αγγλίας δεν έχουν να πω και πολλά πράγματα, γιατί τα έχουν πει άλλοι πριν από μας, έτσι. Είναι ένα φανταστικό μηχάνημα, απόδοση σου, μου, του, όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχει να μας πει μια Αγγλία θερμότητας. Εμείς θα πάμε πίσω από τη βιτρίνα. Πώς πας σε ένα εστιατόριο, φίλε μου καλέ, και τρως ένα ωραίο πιάτο ή δεν ξέρω τι το φέρνει. Και εμείς θα πάμε στην κουζίνα, εκεί που φτιάχνεται αυτό το πιάτο. Θα γνωρίσουμε αυτούς που με ετοιμάσαν το πιάτο. Κουζίνα είναι εδώ. Το σαλόνι, η σάλα που τρως είναι έξω. Θα τη δείξουμε και τη σάλα, θα μιλήσουμε και για τη. Πλέον έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία χρόνων να μιλήσουμε και για τη. Ρώταμε πόσες πέρασα. Πόσες πέρασες, δάσκαλε? Αγγλίες θερμότητας. Μεταξύ μας. Καμία. Πρόσεξε. Για μένα αυτό το σπίτι τώρα είναι πρόκληση. Πρόσκληση ή πρόκληση? Καλά τα λέω. Πρόκληση. Έχουμε ένα λέβητα πετρελαίο εδώ, μία υδραυλική σόμπα πάνω και μία αντλία θερμότητας έξω. Η φιλοσοφία είναι ίδια. Δεν αλλάζει. Απλά έχουμε μία σόμπα η οποία σε κάνει όλα τα χατήρια χωρίς να ρωτάει πώς και γιατί. Θέλω να μπεις μέσα στη σόμπα. Έχουμε μία σομπούλα. Πώς είναι η μαμά που ό,τι και να την πεις αγαπάει, είναι η σόμπα πάνω. Έχουμε ένα λέβητα πετρελαίο, ο οποίος αν δεν τον αγαπήσεις, δεν του δώσεις καλό πετρέλαιο, σωστή παροχή, δεν τον έχεις καθαρισμένο η ποιότητα του πετρελαίου, αρχίζει και σε κάνει κόλπα. Και έρχεται καινούργια εγκόμενα τώρα, η Αγγλία, η οποία είναι γκομενάρα, το ξέρει ότι είναι ωραία, το ξέρει, είναι 2 μέτρα έτσι, αλλά είναι δύσκολη στο χειρισμό της. Μην τη βάλεις σωστές διατομές, στραγκάλισε την εσύ, μην τη δώσεις σωστή ποιότητα νερού καθαρή, μην τη δώσεις το σωστό το ρεύμα, μην βάλεις όλα αυτά, μην πας με αυτοκίνητο σπορ κάμπριο, θα αρχίσει να σου λέει, φιλαράκι καλός είσαι, αλλά είσαι λίγος για μένα. Έτσι το βλέπω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό. Έχω τη μαμά πάνω, την σόμπα, σταθερή αξία το ξύλο, ρίξε μέσα το ξύλο να τη ρωσιά να πιάσει 26-28 βαθμούς το σπίτι πάνω μέσα και να είσαι με το βρακί στην κυριολεξία. Έρχεται το πετρέλαιο σου λέει, άμα δερθεί ο Γιαννούδης, τον λείπιες. Και έρχεται η Αντλία και σου λέει, εγώ είμαι κυρία. Η Αντλία, έχω δώσει την εντύπωση ότι δεν τις γουστάρω. Για μένα είναι μια πηγή ακόμα θέρμανσης, δεν έχει, δηλαδή από εδώ και πέρα είναι το υδραυλικό κομμάτι. Το αν ήταν από έξω επίτυχος λέβητας αέριο, αν είναι λέβητας πετρέλαιο, δεν με ενδιαφέρει. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να του δώσω αυτό που θέλει. Δηλαδή στην ουσία, ό,τι θέλει η Αγγλία, το θέλουν και άλλες πηγές. Δηλαδή καθαρό νερό, στο κλειστό κύκλωμα. Δεν το θέλει μόνο η Αγγλία. Και ο λέβητας ο πετρελαίου, άμα ανοίξαμε τώρα και έχει μέσα αυτή τη βρωμιά, μετά φταίει το πετρέλαιο. Απλά η Αγγλία έχει ροόμετρα, πώς τα λέει, που αν δεν τη δώσεις τη σωστή, δεν σε βγάζει μπλόκο. Έχει κάποια αισθητήρια. Αυτό είναι. Είναι όπως είναι, έχεις ένα ντάτσον που το βάζεις βενζίνα και πήγαινε στο χωράφι, μάζευες τα ροδάκινα κτλ. Και τώρα πήρες ένα ναβάρα, ξέρω εγώ, και πας και βάζεις πετρέλαιο από ένα πετρελαιά και δεν είναι σωστό το πετρέλαιο και σε αφήνεις στο χωράφι. Αυτή είναι η διαφορά. Για μένα δεν έχει διαφορά. Εδώ μπροστά
Αυτό ήταν μια παρένθεση. Έχουμε ένα προϊόν που στην ουσία, Γιάννη παιδί μου, αυτό το βλέπω σαν δικό μου παιδί. Ήταν μια δική μου έμπνευση ιδέα. Δεν είναι παρθενογένεση. Στο εξωτερικό το κάνουν εδώ και χρόνια. Όταν καταλάβα ότι αυτή η γκόμενα που είναι έξω έτσι, μόλις της δώσεις βρώμικο νερό, τον ήπιες. Και τι σκέφτηκε ο Μπαρμπαστράτος. Ιδέα, ήθελα, αφού μου το είπε ένας φίλος, ήθελα, αν γίνεται, πριν 5-6 μήνες, να κάνουμε ένα προϊόν, να μην μπερδεύονται τα νερά, τα παλιά του βρώμικου κυκλώματος, με τα φρέσκα που θα δώσω στην Αγγλία μου. Και το ονόμασα και πρωτεύων. Την ιδέα μου τη μοιράστηκα με τον κύριο Κώστα, τον Γιάνναλο, από την εταιρεία Diana, μηχανολόγος, μηχανικός τι είναι, το έκανα σε χαρτί, του το έδωσα, το μελέτησε, τον άρεσε πολύ το σκεπτικό. Το αν λειτουργεί είναι άλλη ιστορία. Πρώτα ξεκινάς από την ιδέα. Μετά μιλήσαμε με μηχανολόγους, μηχανικούς, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους δεν θέλουν ούτε να εμφανιστούν, ούτε καν να αναφέρω τα ονόματά τους. Και τους άρεσε η ιδέα. Εκείνος που εκφράστηκε πάρα πολύ ήταν ο κύριος Μιχάλης ο Παπαδόπουλος, που είναι φίλος μου και συνεργάτης πλέον, εδώ και ένα χρόνο και, που και εκείνος είναι μηχανολόγος, μηχανικός. Εκείνος μου έδωσε την ιδέα, π.χ. ο κυκλοφορητής να μην μπει στην προσαγωγή όπως κάνουμε συνήθως, αλλά να μπει στην επιστροφή, και σε ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχάλη, μιλούσαμε τουλάχιστον 2 ώρες στο τηλέφωνο. Ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος από την εταιρεία Αλφα είναι που μας έκανε δώρο τον κυκλοφορητή, δείξω εδώ αγόρι μου, τους κάνει εισαγωγή ο ίδιος και μου λέει, Στράτο, θέλω, επειδή εδώ πέρα είναι το μπόιλερ και από εκεί σερβαντίνα, θέλω τον κυκλοφορητή να μου τον βάλεις στην προσαγωγή, δηλαδή όπως θα έρχονται τα νερά, για να έχει ο κυκλοφορητής όγκο νερού να ρουφάει και μετά άστον να πρεσάρει μέσα στη σερβαντίνα για να δώσει έξω. Γιατί αν το βάλεις από εδώ και κάνει αναρρόφηση, δηλαδή έχουμε ο κυκλοφορητής αυτός μπορεί να δώσει μέχρι 2 κυβικά, λέμε ένα νούμερο, όταν όμως το δώσεις από 3/4 θα κάνει αναρρόφηση και μπορεί να σου δημιουργήσει και σπηλαίωση μέσα. Μόλις μου το είπε, νευρίασα μαζί του φυσικά. Γιατί νευρίασα? Γιατί, πρώτα. Γιατί το ήξερε. Γιατί δεν το σκέφτηκα εγώ. Όταν μου το είπε και το έβαλε σε μια... μου το εξήγησε και το έβαλα σε μια σειρά στο μυαλό μου, λέω, γιατί δεν το σκέφτηκα εγώ. Εκεί νευριάζω εγώ. Α, το να μου την πεις. Ίσα με χαροποιεί. Αν όμως μου πεις κάτι που... το είχα στην άκρη το μυαλό μου και δεν το σκέφτηκα, νευριάζομαι τον εαυτό μου, βγάζω τσατίλα με μένα. Βέβαια, έχει πέσει, ενώ βλέπεις εδώ πέρα υπάρχει μια αναρχία, τα πετάς έτσι, υπάρχει πολλή σκέψη εδώ πέρα. Ό,τι απορία έχω, Γιάννη, εσύ με ξέρεις, ό,τι απορία έχω, δεν τρέπομαι να πάρω τηλέφωνο σε έναν φίλο που τον εκτιμώ και θεωρώ ότι αν εγώ είμαι εδώ, αυτός είναι πάνω εδώ σε τεχνογνωσία. Δεν το θεωρώ ντροπή. Ίσα-ίσα, αν πάρω τηλέφωνο στον κύριο Μιχάλη, στον κύριο Κώστα από την Diana, αν πάρω στο Θοδωρή από εδώ από την Κοζάνη, το θεωρώ τιμή πρώτα απ' όλα να σηκώσει το τηλέφωνο, έτσι, και να μου πει, έλα ρε φίλε, πού χάθηκες, και μετά να τον κάνω τις ερωτήσεις και να αρχίσουμε να συζητάμε. Δεν το θεωρώ ντροπή να σε πάρω τηλέφωνο, Γιάννη, θέλω να συνδέσω μια μπρίζα, ένα φως και... Εγώ τι κάνω? Για να φτάσω αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ να μιλάω μπροστά στην κάμερα και ναι, να φτάνω σε σημείο να κατηγορώ, όπως λένε συναδέλφους, και να τους ανεβάζω κοντούς, ψηλούς, αδύνατους, χοντρούς, έχω τη σχετική εμπειρία και τεχνογνωσία για να τολμήσω να το πω αυτό. Γιατί αυτός που δεν γνωρίζει, αδερφέ, δεν μιλάει. Τέλος πάντων, πρωτεύων, ένα προϊόν που θα βγει άμεσα στην ελληνική αγορά. Θα ξεκινήσει πρώτα σαν παραγγελία. Τι σημαίνει παραγγελία? Αφού σας εξηγήσω τον τρόπο λειτουργίας και το σκεπτικό μου, αν κάποιος θελήσει κάτι, ένα ίδιο προϊόν, παίρνει τηλέφωνο στην εταιρεία Diana και στον κύριο Κώστα, του δίνει τα δεδομένα της δικής του εγκατάστασης και ο κύριος Κώστας με άλλους μηχανολόγους, μηχανικούς, θα σου πει τι θα βάλεις στο δικό σου, τι θα τοποθετήσεις στο δικό σου, στη δικιά σου εγκατάσταση. Εδώ ήρθαν οι πλανήτες, αυτό όταν το είπα στον Κώστα, μου το ετοίμασε
να το κάνω παρουσίαση στο μαγάζι, δηλαδή να έρθει στην παλέτα του και να πούμε αυτό είναι ένα ωραίο προϊόν. Οι πλανήτες, βρέθηκα στον φίλο μου τον Γιάννη, ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικός είναι ο Γιάννης, του εξήγησα ότι υπάρχει και αυτό το προϊόν, ενθουσιάστηκε και μου λέει το θέλω. Θα μπορούσε, αντί να είναι 200 για την 12 την αντιλιατηδιά του, να είναι λίγο πιο μικρό σε όγκο. Δηλαδή να μην είναι 200, να είναι 150, λέω εγώ τώρα ένα νούμερο, τι ξέρω. Αυτά, δηλαδή αυτό δεν έγινε κατά παραγγελία, έγινε κατά εκπαραδρομίες. Κολοφαρδίστηκα το λέω εγώ. Δηλαδή, είπα στο Γιάννη τη χαζομάρα, του άρεσε, γιατί και τον αρέσει να πειραματίζεται, και κολοφαρδίστηκα, ήταν έτοιμο τελειωμένο. Κατάλαβες πως το λέω. Και λέει ο άνθρωπος, βάλ το. Τοποθέτησέ το μάλλον. Και τώρα τι έκαναμε εμείς. Από τη στιγμή που δεν μπερδεύονται, Γιάννη, το πρωτεύον, δηλαδή το boiler, το κύκλωμα της αντλίας με το άλλο, το έβαλα νερά πρώτα, έχει αυτόματο πλήρωση εκεί, το άφησα 2 μέρες να ελέγξω για τυχόν διαρροές, στη πίεση δοκιμή στα 2 μπαρ, όπως κάνω 2,5, κάπου εκεί το άφησα, το άδειασα εχθές, το ξαναγέμισα, το ξέπνα, φυσικά και δεν έβγαλε τίποτα, γιατί θέλουμε το πρωτεύον, το μπόιλερ έχει διπλή επισμάλτωση ή άλωση εδώ μέσα, πιπυρό παντού, και τώρα τι κάνουμε εμείς. Από τη στιγμή που είμαστε στο νομό Κοζάνης και εδώ χτυπάει μείον 15, μείον 20, σήμερα είναι Κυριακή, πόσο του μηνός, και χθες όταν ήρθαμε την Κοζάνη είχε 11 βαθμούς εδώ πέρα. 12, Γιάννη πόσο είχε? 11. Μίλα κι εσύ. 11. 11 βαθμούς. Και έχουμε Σεπτέμβριο 20 του μηνός, είναι 15, πόσο είναι σήμερα. Εδώ το μείον 15, μείον 20 το έχει έτσι για... Οπότε εγώ τι κάνω, το πρωτεύον που θα είναι από εδώ και θα είναι κλειστό, μαζί με την αντλία για να την προστατέψω, την βάζουμε αντιψυχτικό της Felder με βάση την προπυλενογλυκόλη φαρμακευτική, δηλαδή κάνω έτσι εγώ και γλύφω, στην κυριολεξία δηλαδή, και έχει μια πολύ γλυκιά γεύση. Έτσι, θα το πάμε περίπου στους μείον 20, αυτή τη στιγμή η διαδικασία, έχουμε και την πρέσα εκεί πέρα, πρόσεξε τι κάνω Γιάννη, επειδή είναι κοντά 200 λίτρα περίπου χοντρά, εδώ έχει έναν πίνακα, για να το πάω στους μείον 17 περίπου, εκεί πρέπει το υλικό μου να είναι 50-50. Αν θες να το κάνεις 100% μπορείς να το φτάσεις μείον 44, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν το ρίχνεις έτσι χύμα. Ποτέ. Δεν το λέω εγώ. Πρόσεξε. Δεν το λέω εγώ. Άμα μπεις στη σελίδα της Felder, το λέει ξεκάθαρα. Ή θα το ρίξεις ατόφιο ή θα τα ανακατέψεις. Πρόσεξε όμως. Εγώ το ρίχνω τώρα 50-50 στο περίπου. Αφού το ανέβει αυτό εδώ πέρα, θα βάλω εδώ πέρα μετά αυτά και θα πρεσάρω με την πρέσα μου, πρόσεξε, και θα το πάω στο 0,5 μπαρ. Με την πρέσα όμως. Πρόσεξε ο Μπαρμπαστράτος. Η λεπτομέρεια. Ο Μάστρος Στράτος. Θα βάλω την αντλία να δουλέψει. Να γυρίσει ο κυκλοφορητής στα νερά του πρωτεύων. Γιάννη, ακούς και εσύ, εσύ. Ναι, πες. Ναι, ακούω. Ναι, ναι, ακούω τι. Ναι, ακούω. Ναι, ακούω. Τις οδηγίες. Ναι, ακούω. Δάσκαλε. Α, μπράβο. Ξανά. Ναι, ακούω, δάσκαλε. Α, μπράβο. Έτσι θα μιλάς. Τελειώνουμε με αυτό. 0,5 μπαρ μέσα. Βάζω την αντλία να δουλέψει. Γυρνάει ο κυκλοφορητής στα νερά. Μου τα ανακατεύει. Γιατί εγώ το βάζω τώρα αραιωμένο και με τα ανακατεύει. 0,5. Τα αφήνω. Δεν ξέρω πώς τα αφήνω. Έτσι κι αλλιώς άλλους πληρώνει το ρεύμα. Μετά, για να σιγουρευτώ εγώ ότι έχω πιάσει τους μείον 20, ναι αγαπητοί, υπάρχει ένα όργανο που λέγεται διαθλασιόμετρο. Μέχρι και ο Άγγελος, το καλό μου το παλικάρι από το Σοχό πιανίστας, πήγε αγόρασε ένα. 40 ευρώ έχει πλέον στην αγορά. Εγώ αυτό το έχω 20 χρόνια. Θα πάρω δείγμα από μέσα, Γιάννη. Πρόσεξε τη λεπτομέρεια. Για να δω που το έχω πάει. Το έχω πάει μείον 10, μείον 20, μείον 5. Και αφού μέσα έχω 0,5 μπαρ πίεση, αναλόγως με την πρέσα μετά, θα κάνω το ανάλογο μείγμα για να το ξανασυμπληρώσω, να το πάω στο 1,5 μπαρ. Και όταν θα πω, αγαπητέ φίλε μου Γιάννη,
Έκανα το καλύτερο δυνατό που μπορούσα να κάνω στην οικία σου. Είσαι έτοιμος και σε προστατεύω στους μείον 20. Ναι, μπορεί να γυρίσει κάποιος και να πει σιγά τι έκανες, ρε. Θα μπορούσε να έχει αντιστάσεις μέσα, θα μπορούσε, αυτή έχει και σίγουρα θα έχει αντιπαγωτική προστασία άμα πάει μείον. Ναι, αλλά τα COVID το ρεύμα τι κάνεις. Εχθές που καθόμασταν εδώ, Γιάννη, τουλάχιστον 2 φορές είχαμε αυτό το ART. Κόψε και δώσε πάλι. Έτσι δεν έκανε. 3 φορές. 3 φορές. 3 φορές εχθές που ψιλοέβρεχε. Εκεί που καθόμασταν, παφ! Λέω, Γιάννη, τι γίνεται τώρα. Λέει, έχουν γνώσει φυλακές. Γιατί κάνε εδώ κάτι. Τα δικά του. Αντιπηκτικό. Με βάση την προπυλενογλυκόλη. Όχι αντιψυκτικό αυτοκινήτου. Στο ότι έχει να κάνει με ηλιακά, με βεβαιασμένης πίσω μου που θα μιλήσουμε και τα λοιπά. Γιατί? Θα πει στρατού γιατί. Δεν θα το πιω. Δεν θα το πιήσω. Πρώτα απ' όλα, άλλη δουλειά του ενός, άλλη το άλλο. Βέβαια το αντιψυχτικό αυτοκινήτου είναι κατά, μπορείς να το βρεις με 1 με 2 ευρώ πιο φτηνά από αυτό εδώ. Αυτό η τιμή του λιανικής μπορεί να το βρεις. Εγώ έχω αγοράσει και του 1 λίτρου το έχω πληρώσει και 7-8 ευρώ σε μαγαζιά. Η μέση τιμή του στο ίντερνετ που θα το δεις είναι 4-4,5 ευρώ περίπου. Ανάλογα και την ποσότητα που θα πάρεις και τη συσκευασία. Άλλο είναι του 1 λίτρου, άλλο είναι των 4 και άλλο είναι το πόσο είναι και το μεγάλο. 20. Τον 20. Έτσι, η μέση τιμή αυτού θα υπολογίζουμε εμείς στα 5-6 ευρώ. Όταν είναι μικρή ποσότητα δεν έχει. Εδώ πέρα έτσουξε λίγο ο κόλος. Εκείνο που θέλω όμως εγώ είναι όταν... Για κάποιο λόγο μετά από 20-30 χρόνια που την έχει πατήσει πολλοί κόσμος, όπως ο φίλος μας ο Μουσάτος που έρχεται εδώ, το παιδί. Ναι, την πάτησε. Τον τρύπησε ο μανδύας από τον ηλιακό του και πέρασε το αντιψυκτικό μέσα. Προχθές μου το έλεγε. Γιατί το παιδί δεν με ήξερε, ήρθε εδώ πέρα. Τι κάνεις? Ναι, εγώ καθόμουν εκεί στο δοχείο. Πάει έξω στο Γιάννη. Ρε, σε τι μάστορα σε αυτό, όλη τη μέρα κάθεται, λέει, όποτε έρχομαι. Έρχεται την πρώτη μέρα, είναι έτσι δεν είναι? Έτσι είπε. Ναι, συνέχισε, έτσι είπε. Έτσι είπε, αλλά στο τέλος το μετάνιωσε. Έτσι είπε δάσκαλε. Α, μπράβο. Αλλά το μετάνιωσε στο τέλος. Έρχεται, πώς το λένε το παιδί? Πες ρε πώς το λένε. Ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης, έρχεται ο Σωτήρης, κάθομαι εγώ στο παλιό το δοχείο. Μάστορα με λέει, τι έκανες σήμερα? Α, έτσι. Α, τράβηξες μια σωλήνα εδώ, μια σωλήνα. Α, καλά είναι. Καλά είσαι. Έρχεται την άλλη μέρα. Βλέπω ότι έχω τραβήξει άλλη μια σωλήνα. Γεγονός τώρα όμως. Καλά ρε με λέει, εσύ τώρα δουλεύεις, τι κάνεις? Όχι, λέω, δεν δουλεύω. Εργάζομαι πρώτα απ' όλα και αυτή τη στιγμή με πέτυχε στο σημείο που σκέφτομαι. Εγώ τι σου είπα, Γιάννη, πρέπει να το κάνω στο μυαλό μου το 60-70% της εργασίας που έχω να κάνω πρέπει να γίνει στο μυαλό μου και μετά να γίνουν οι μικροριθμίσεις. Υπολογίζω, δηλαδή, ο Γιάννης, ο φίλος μας μου είπε εδώ στράτο, γιατί δεν το πήγες έτσι. Έτσι και έτσι να είναι και όμορφο. Εγώ τώρα το Γιάννη που έχει αυτή την απορία δεν πρέπει να του τη λύσω με επιχειρήματα όμως? Και του λέω πολύ απλά, Γιάννη, σίγουρα αν ήταν έτσι και έτσι θα ήταν πιο όμορφο. Αλλά σε πληροφορώ ότι για κάθε γωνία που επιβαρύνω το κλειστό κύκλωμα της θέρμανσης και γενικά του καλοριφέρ, επιβαρύνω τον κυκλοφορητή μου με 3 μέτρα ευθεία. Βλέπω εγώ δουλειές έτσι που τις κάνουν όλοι έτσι, με γωνίες και μπαίνεις μέσα και βλέπεις ένα λεβιτοστάσιο και λες τι όμορφο που είναι. Και έρχεσαι εδώ και λες τι γίνεται εδώ πέρα, τι καραγκιός γλυκιά. Εδώ είναι στραβιά η σωλήνα, εκεί είναι έτσι, εκεί είναι αλλιώς. Εγώ τι ψάχνω να βρω? Ψάχνω να βρω αυτό το τόσο όσο. Δεν είναι θέμα υλικών, δεν το κάνω για τη γωνία ή άμα θα κολλήσω. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά εγώ θέλω, τι θέλω, καταρχήν στη θέρμανση τίποτα δεν είναι ευθεία, έτσι, όλα έχουν κλείσει. Εδώ είναι το πάνω μέρος του, θα τα εξηγήσω μετά. Εδώ αυτή τη στραβιά σωλήνα που φαίνεται, είναι ο τυχόν αέρας πέρα από εδώ, γιατί έχω και εδώ θα μπει εξαεριστικό, να τον οδηγήσω στο αυτόματο εξαεριστικό που έχω εκεί ψηλά και στη βαλβίδα ασφαλείας. Με ενδιαφέρει η ομορφιά. Φυσικά και με ενδιαφέρει. Είμαστε λάτρες της ομορφιάς και γενικά του γυναικείου φύλου. Να το τονίσουμε και αυτό και να κλείνουμε ότι είμαστε λάτρες του γυναικείου φύλου. Μας αρέσουν οι γυναίκες. Όχι ερωτικά απλά. Σαν ύπαρξη.
Γιατί αλλιώς θα πάρω το κασελάκι μου και θα σηκωθώ να φύγω. Πάτε το κουμπάκι. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε. Να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο στρατηγό για την πρέσα νερού που πραγματικά μου την έκανε δώρο. Είχε χαλάσει η άλλη πρέσα που είχα χρόνια εκείνη η Καναγκερίσια. Ψάξαμε στην όμορφη πόλη της Δράμας, βρήκαμε αυτή την Αγγλία, την πρέσα. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή είναι πολλά τα λίτρα, Γιάννη, η πρέσα νερού τι κάνει? Θέλω να πρεσάρω ένα δίκτυο ίδρυυσης. Γεμίζω τις σωλήνες μου ή το κλειστό κύκλωμα του καλοριφέρ με νερό, το πάω εκεί που θέλω εγώ και μετά με την πρέσα, με απαλές κινήσεις και με κανένα 2-3 μπαρόμετρα, του δίνω εκεί που θέλω και μετά πολύ απλά κλείνω μια βάνα, όπως είναι εκεί κάτω, και τα αφήνω 1-2 μέρες. Η πρέσα νερού αυτή δεν είναι για πλήρωση, δηλαδή δεν είναι για να συμπληρώσω αυτά τα 100-200 λεπτά, θα σε φύγουν τα χέρια. Ούτε είναι για το κλειστό κύκλωμα το βιβιασμένος του ηλιακού. Υπάρχει ειδική αντλία για αυτή τη δουλειά. Βέβαια, αναγκαστικά όταν δεν έχεις αυτό το ειδικό μηχάνημα, θα παιδευτείς και θα κάνεις πλήρωση έτσι. Αυτό εδώ το μηχάνημα είναι και να συμπληρώνεις π.χ. σε ένα κλειστό κύκλωμα καλοριφέρ που έχει μέσα αντιψυχτικό. Δεν πάμε να συνήθως τι κάνουμε εμείς. Λύνουμε ένα εξαριστικό σωμάτων, βάζουμε μια γωνία, χωνή και συμπληρώνουμε από εκεί το αντιπηχτικό. Ξαναλέω, Γιάννη, ποτέ μα ποτέ το αντιπηχτικό δεν μπαίνει αναραίωτο σε καμία εφαρμογή. Αν εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, το παίρναμε και το ρίχναμε ατόφιο μέσα, φίλε, θα πήγαινε τέρμα κάτω στον πάτο και δεν θα κουνιόταν με τίποτα. Με έχει τύχει εμένα προσωπικά, φίλος, όχι τώρα με το κανάλι, τώρα σου μιλάω πριν 15 χρόνια, πήρε αντιψυχτικό αυτοκίνητο, το ρίξα τόφιο μέσα στον ηλιακό του, πήγε τέρμα κάτω στο συλλέκτη και δεν δούλευε ο ηλιακός. Γιατί αυτό πήγε και το νερό δεν μπορούσε να κάνει κύκλο, γιατί ο ηλιακός δεν είναι βεβαιασμένης, είναι με φυσική ροή. Ζεσταίνεται, γυρνάει, ζεσταίνεται, γυρνάει. Δεν έχει δύναμη να σμπρώξει. Και όταν πήγε το αντιψυχτικό αυτοκίνητο και έκατσε στο κάτω μέρος του ηλιακού, δεν ζέστανε. Και όταν πήγα στον άνθρωπο πριν 15 χρόνια και του λέω τι έκανες μόνος σου, έκανα αυτό, πολύ απλά κατάλαβα τι έφτυγε, το έβγαλα, το μαζέψαμε, το αραιώσαμε, το ρίξαμε μέσα και ό, του θαύματος άρχισε να δουλεύει ο ηλιακός. Απαγορεύεται διαροπάλου, εκτός αν θέλεις να το κάνεις ατόφιο, να έχει 20, 30, 50 λίτρα στον ηλιακό σου. Λες εσύ, εγώ είμαι άπλας, πόσα λίτρα παίρνει μέσα ο ηλιακός? 8, 10, 12 λίτρα αντιπηχτικό. Και θα πάω να δώσω από 5 ευρώ το λίτρο και θα πάω να πάρω ένα 20 λίτρο και θα το ρίξω ατόφιο μέσα για να πάω στο σημείο 40. Και αυτό λάθος είναι. Γιατί το ειδικό βάρος του αντιπηχτικού είναι μεγαλύτερο από το νερό. Όταν εσύ, π.χ. κάτω στην Κρήτη, θες να πετύχεις μια αντιπαγωτική προστασία, μείον 5. Όσο λιγότερο αντιπηχτικό συμπληρώνεις π.χ. στο κλειστό κύκλωμα του ηλιακού, τόσο μεγαλύτερη απόδοση έχει ο ηλιακός. Γιατί κάνει περισσότερες γύρες. Τόσο όσο δεν έχει στο περίπου ρίξει, δηλαδή αν θες να είσαι επαγγελματίας. Ναι φίλε, θα πάει να πάρεις ένα διαθλασιόμετρο, θα πάει να δώσεις σήμερα 20-30 ευρώ. Πριν συμπληρώσεις το αντιπηχτικό, θα πάρεις δείγμα από μέσα, θα μετρήσεις πού είμαι, είμαι στους μείον 10. Μπορεί να μην χρειαστεί να συμπληρώσω αντιπηχτικό. Μην νομίζω ότι κάνει καλό το πολύ αντιπηχτικό. Στη Φλόρινα θα το πάω μείον 20. Στη Βέρεια θα το πάω μείον 10. Στην Κρήτη θα το πάω μείον 5. Στον Εύρο, Νευροκόπη, ξέρω εγώ, θα το πάω μείον 25. Ανάλογα την περιοχή. Αυτό θα σε πει την αλήθεια όμως. Μην νομίζετε ότι αν είσαι άπλας και ρίξεις όλο τα 8-10 λίτρα σε έναν ηλιακό ή και εδώ πέρα είναι καλό. Όλα έχουν μια ισορροπία. Συμπληρώσαμε, είμαστε περίπου στο 1,5 μπαρ. Θα βάλουμε μπρος την αντλία να μας γυρίσει τα νερά και μετά αφού γυρίσει και εγώ με το φτωχό μου το μυαλό ταξιδέψω μέχρι μέσα στο νερό και εδώ καταλάβω ότι έχει γίνει η ανάμιξη, τότε θα πάρω δείγμα από μέσα για να δω όντως αν έχω πετύχει την προστασία που θέλω. Εγώ το θέλω τώρα εδώ γύρω στους μείον 20 να είναι. Να έχω ένα backup, γιατί
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι διακοπές ρεύματος γίνονται στις μεγάλες, όταν έχει κακοκαιρία και τέτοια. Σου λέω, χθες καθόμασταν εδώ και δούλευε ο Γιάννης και εγώ, έπινα καφέ και είχαμε τρία, αυτά τα μπαμπαμ, τρεις φορές. Έχει αντιπαγωτική προστασία, έχει το ένα, μπορείς να το βάλεις αντιστάσεις, αλλά εξαρτός από το ρεύμα. Εντάξει, το αντιπηχτικό, το σωστό, έχει και αντιθερμική προστασία. Αντιθερμική τι σημαίνει, ανεβάζει το σημείο βρασμού. Δηλαδή αν το νερό βράζει στους 100 βαθμούς, αυτό σου δίνει ένα μπαπ 10 βαθμούς πάνω. Είναι αντισκουριακό, δηλαδή το βάλες μέσα, λιπαίνει τον κυκλοφορητή, του δίνει πιο, δηλαδή μόνο καλό κάνει. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει. Το βάζεις μέσα σε ένα, έχεις ένα εξοχικό, εδώ ο Γιάννης, σε αυτά τα τρία διαμερίσματα εδώ, δεν μέναν για ένα διάστημα, δεν έμεινε κανείς. Και εκεί άμα δεις, ενώ είναι σιδεροσωλήνα, έχει γίνει χαλκοσωλήνα, γιατί ήρθαν και τα βρήκαν όλα εδώ μέσα χάλια, είχα σπάσει σωλήνες. Και αυτό τώρα μέσα το κύκλωμα είχε αντιπηχτικό, έβαλε ο μπαμπάς του αντιπηχτικό, αντιψυχτικό, δεν ξέρω τι μπορεί να βάλει, πρέπει να το δούμε λίγο κι αυτό. Αλλά δεν ήρθε η ώρα για το δευτερεύω. Τώρα είμαστε στο θέμα, στο κομμάτι αντλία θερμότητας, πρωτεύων όπως το ονόμασα, τελειώσαμε, είμαστε έτοιμοι, πίεση δοκιμής, όλα και είμαστε έτοιμοι να ανάψουμε. Έχεις κάποια ερώτηση να κάνεις και να με προσφωνίζεις, δάσκαλε που μου αρέσει. Μ' αρέσει πολύ αυτό, άρχισε να μ' αρέσει πάρα πολύ. Άλλοι με λένε, να δεις πώς με λένε, ένας αρχαίος αυτός που δεν δέχεται κουβέντα. Τέλος πάντων. Πες! Πως το παρόν όχι. Πιο μετά ίσως δάσκαλε. Ωραία, πάθα το κουμπάκι σε παρακαλώ. Βρε μπελά. Πάτα ρε το κουμπάκι να τελειώνουμε γάμο την τρέλα μου. Βρίζω κιόλας. Αδερφέ, χωρίς αυτό το ταπεινό δεν γίνει τίποτα. Δεν πάει να έχεις ένα φορτηγό εξαρτήματα. Είμαι φαν του καναβιού, το κανάβι δηλαδή, κάναβι πώς το λένε δεν ξέρω, γιατί δεν με έχει προδώσει ποτέ. Ποτέ. Μπορεί τα εργαλεία μου όλα να τα έχω πεταμένα από εδώ και από εκεί, βρώμικα και τα λοιπά, εσύ το ξέρεις, το κανάβι μου θα μπει μέσα στο σακουλάκι του, θα είναι κρεμασμένο εκεί. Προχθές είχα ένα κανάβι εκεί και από τον αέρα έπεσε και πήγαν οι γάτες και το κάνανε. Δεν το σκέφτηκα, μόλις το πιάσα στα χέρια μου που είχε γίνει έτσι, φυσικά και το πέταξα. Γιατί είχα καβάντζα άλλα 2-3 κανάβια μέσα στα σακουλάκια τους, αυτά που με έφερε στα ωραία από τη Βέρεια. Από ποιον τα πήραμε από τη Βέρεια? Πράπας Ιωάννης. Θα πάτε στον Πράπα Ιωάννη στη Βέρεια, σχολικό μυρμικότρυπα, και θα πάρετε κανάβι αλφα ποιότητας. Τώρα που έχουμε τα τεφλών όμως. Α, πάνε λίγο έξω εκεί στο κουτί με τα υλικά, όπως είσαι πάνε, φέρε μου ένα τεφλόν. Πρέπει να είναι, κουτί δεν είναι πίσω εκεί. Εκεί που το έβαλες πίσω. Εκεί. Φυσικά, εκτός από το κανάβι φίλε μου Ιωάννη, παιδί μου, μεγάλο ρόλο παίζει και το τεφλόν. Σήμερα δουλεύουμε σερ μπρος. Είναι τεφλόν αερίου, είναι πολύ εύκολο στη λειτουργία του, είναι μαλακουσιά έτσι όπως το νιώθω εγώ και απλώνει πολύ ωραία πάνω, 2-3 τρώσεις θέλει και στο κόψιμό του μου αρέσει αυτή η ευκολία, όχι αυτό που τεντώνει και είναι κάτι άλλο, τα τραβάς και έρχεται και μπαίνει εδώ μέσα το τεφλόν και παθαίνω το ένα εγκεφαλικό πίσω από το άλλο. Φυσικά όταν τελειώσεις αυτή εδώ την τριχούλα εγώ δεν την θέλω. Πάρε έναν αναπτήρα, ζέστανε το λίγο, γιατί πολλές φορές ανοίγουμε τις σίτες από τις βρύσες και βλέπουμε γεμάτο κανάβι μέσα. Είναι από αυτό εδώ, γιατί την ώρα που το βιδώνεις αυτό κόβεται, περνάει μέσα και μετά στο βγάζει ούτε και εγώ ξέρω πού. Πολύ σημαντικό το κανάβωμα, αν το μάθεις, που δεν είναι τίποτα, καλά όλα τα άλλα νήματα σούμου του, αλλά το κανάβι έχει και ένα πλεονέκτημα έξτρα. Θα μου πεις γιατί βάζω το τεφλόν.
Το τεφλόν, όπως έχω εξηγήσει πολλές φορές και θα το λέω συνέχεια, όταν πάει να πιάσει το πρώτο του πάσο, κλειστράει το πάσο αυτό εδώ πάνω και δεν με αφήνει να μαζέψω πίσω το κανάβι. Κοίταξε το. Εκεί θα μείνει. Κατάλαβες. Το κανάβι έχει ένα άλλο πλεονέκτημα, ότι και μια ψηλοδιαρροή να έχεις, στην πορεία θα φουσκώσει και θα μου την κλείσει αυτή τη διαρροή. Και φυσικά το κόστος, ότι είναι φτηνό. Όταν είμαι πάνω σε ηλιακό και φυσά και τα λοιπά, ναι, θα δουλέψω νήμα, ναι, εσύ ο ερασιτέχνης που θα κάνεις όλο και όλο ένα-δυο καναβώματα, το νήμα βολεύει πολύ καλά. Έτσι έχω μάθει εγώ, είναι πώς θα μάθεις, δεν είναι, αλλά το κανάβι το προσέχω. Όταν δω, πάω σε μια δουλειά και δω μάστορα, τα εργαλεία τους έναν κουβά για χρώματα, το κανάβι πεταμένο για εκεί, για μένα έχει τελειώσει σαν μάστορας. Δεν πάνε να είναι το καλό παιδί. Γιατί λένε, ναι, ο Στράτος είναι καλό παιδί. Δεν σε θέλω καλό παιδί. Ούτε να σε παντρευτώ, θέλω ούτε σχέσεις, θέλω ούτε τίποτα. Θέλω να έρθεις, να μου τελειώσεις, να πληρωθείς και να μην σε ξαναδώ ποτέ, αν είναι δυνατόν. Το καλό το μάστορα, πώς γυρνάω εγώ όλη την Ελλάδα τώρα και έχω φίλους δεξιά. Δεν θέλω να με καλέσεις Σκόπελο, Ζάκυνθο, Σκιάθο, για να κάνω αυτό, να διορθώσω βλακίες. Να έρθω για να χαρίσει την παρέα μου. Κατάλαβες πως το λέω. Βεβιασμένης. Άλλη πονεμένη ιστορία. Βεβιασμένη, πρώτη φορά έκανα μόνος μου το 93 στις αδερφές μου της προκομμένης της μικρής στο σπίτι στη Νεάπολη Βοίου Κοζάνης. Το έχω δείξει στο παρελθόν σε βίντεο. Πού είσαι, με μπέρδεψες. Και δούλευε μέχρι πρόσφατα που τρύπησε το μπόιλερ τριπλής ενεργείας της Ηλιονάλ μετά από 30 χρόνια, φίλε. Θεωρώ για την εποχή του είχα κάνει πολύ ωραία δουλειά. Φυσικά δεν είχαμε τότε αυτά τα ανταβούλια εδώ πέρα. Εγώ τον είπα του Γιάννη ότι άμα την έκανα την εγκατάσταση εγώ από την αρχή δεν θα σέβαζα. Δεν πάω να δώσω εγώ 5,5-6 εκατοστάρικα για φρουφρού και αρώματα. Αλλά άμα έχει την ευχέρεια ο άλλος, το βάζουμε, έτσι δεν είναι, ρε Γιάννη. Εδώ έβαλα δύο προσθήκες, φίλε μου Γιάννη, όπως βλέπεις. Τις έβαλα γιατί όμως. Επειδή αυτά τα μηχανικές εισφίξεως που είναι από πάνω για το ατσαλοσπιράλ, όπως το λένε αυτό, μπορεί να με δακρύσει, να μπορώ να έχω οπτική επαφή, καταλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν θα κουμπωθεί το καπάκι, το φιλεζόλι μόνος εδώ, αν είναι να μου τρέξει, θα μου τρέξει κάπου εδώ. Mm-hmm. Πήραμε αυτό το kit, αλλά τις εντολές που θα δουλέψει, πώς θα δουλέψει, ό,τι είναι από τον φίλο μας, τον πατρινό φίλο και συνεργάτη πλέον, μας έχει κάνει ένα κιτάκι σχεδόν κατά παραγγελία. Όπως όλα τα άλλα έχει βεβαιασμένης, έχει σύνδεση Wi-Fi, θα τα εξηγήσουμε μετά με τη βοήθεια του Γιάννη. Κάτι όμως που ζήτησε ο Γιάννης κατά παραγγελία είναι αυτό εδώ το αισθητήριο. Το βλέπεις εδώ. Εδώ. Ωραία. Το βλέπεις. Mm-hmm. Αυτό το αισθητήριο είναι πίεσης. Άκου τι σκέφτηκε ο τετραπέρατος ο φίλος μας ο Γιάννης. Εγώ στην αρχή είχα πει να βάλω και αυτόματο πλήρωσης και. Και αφού συζήτησα με άλλους μηχανολόγους, μηχανικούς, υδραυλικούς, πήρα γνώμες και τελικά αποφασίσαμε από κοινού με τον Γιάννη ότι δεν θα βάλουμε αυτόματο πλήρωση. Τον είχα πάρει, κάπου τον έχω κιόλας. Γιατί εδώ η περιοχή έχει σοβαρό θέμα με την παγωνιά, δεν συγχωρεί λάθη. Οπότε εγώ βάζοντας αυτόματο πλήρωσης, όπως πολύ σωστά είπαν κάποιοι άλλοι φίλοι, το αντιπηχτικό δεν γνωρίζω σε τι κατάσταση είναι. Βέβαια, αν ήμουν εγώ δικό μου το σπίτι, θα ανοίξω, θα πάρω ένα δείγμα, θα δω αν έχει μέσα και συμπληρώνω. Και σκέφτηκε ο φίλος μας ο Γιάννης να βάλει ένα αισθητήριο πίεσης, ούτως ώστε είτε σε περίπτωση πέσει η πίεση στο 0,5 bar, είτε κάνει υπερθέρμανση και ανεβάσει την πίεση, να τον έρχεται η ειδοποίηση αλάρμ στο κινητό. Έξυπνο. Και φυσικά έδωσε την παραγγελία στον πατρινό, το, κάτσε να, θέλω να το διαφημίσω, όχι να το διαφημίσω,
δικό μας παιδί είναι. Έτσι δεν είναι? Αυτό εδώ θέλω οπωσδήποτε, Smart Home Ελλάς. Εντάξει, και εδώ είναι και το σχέδιο ελεγκτής λεβιτοστασίου και τα λοιπά. Είναι ένας για μένα θαυμάσιος νέος. Πρώτα απ' όλα με βγάζει θετική ενέργεια. Εγώ θέλω να με βγάζει θετική ενέργεια. Δεν το έχω δει το παιδί ποτέ από κοντά. Δεν με χάλασε χατήρι. Έχουμε μια συνεργασία από το τηλέφωνο, μου λέει, Στράτο, ό,τι έχεις στο μυαλό σου, το πιο τρελό ρε, το πιο τρελό, τι μπορείς να φανταστείς, εσύ θα μου λες και εγώ θα στο κάνω. Μας έκανε ένα ωραίο σύστημα, μετά θα μας το δείξει ο φίλος μας εδώ. Είναι ένα solar kit, ας το πούμε, που παντρεύει αυτό εδώ με εντολές wifi, σου, μου, του, θα τα πούμε όλα σε λίγο. Τώρα έχουμε δύο συλλέκτες της Diana απάνω, δεν ξέρω πόσα τετραγωνικά, νομίζω 2x1 είναι δύο συλλέκτες. Ατσαλοσπιράλ 16 πρέπει να είναι αυτό. Θα συνεχίσουμε, θα συνδεθούμε 16 εκεί, θα συνδεθούμε στο boiler τριπλής ενεργείας πάντα στην κάτω σερμπαντίνα, γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, πάντα τη φτηνή θέρμαση την τοποθετούμε κάτω και την ακριβή, που στην προηγουμένη περίπτωση είναι αντλία θερμότητας, πάνω. Δώσ' μου λίγο χρόνο να ετοιμάσω αυτή την κατάσταση και μόλις τελειώσω, μετά κανονικά θέλει μια αντλία η οποία είναι ειδική για αυτά, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, και θα πάω να την πάρουμε αύριο μάλλον από το φίλο μας τον Θοδωρή, που έχει μια αντλία που τη δανείς, λέει, στους φίλους υδραυλικούς του κτλ. Πάτα το κουμπάκι. Συνεχίζουμε. Πάτα το κουμπάκι, φίλε μου Γέννη. Προχωράμε με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς. Αυτός είναι ο Κάβουρας. Ένας είναι ο Κάβουρας. Ντόβιταρ. Γιάννη και Μάρκα. Δυστυχώς λένε ότι πλέον το εργοστάσιο δεν υπάρχει και αυτό είναι το σωστό δόντι. Όχι εκείνα τα λοξά. Τα λοξά είναι περισσότερο, εμείς τα χρησιμοποιήσαμε παλιά όπου υπήρχε παξιμάδι, πάσο να πιάσω για να σφίξω. Αυτό εδώ, αυτούς τους Ντόβιτατ, έχω, πόσους έχω δεν ξέρω, κάνα δυο έδωσα και στο, σε ένα από τα δικά μου τα παιδιά, μοίρασα κάνα δυο-τρεις που τους είχα παραπανήσιους, τώρα μου μείναν καμιά 5-6 έχω, και εκεί κάτω όλοι εκείνοι, δείξε εκεί, εκεί κάτω χαμηλά οι δύο που είναι πόσες ίντσες, και εκείνοι φυσικά είναι μόνο Ντόβιτατ, φίλε μου καλέ, μόνο. Δεν χρησιμοποιώ άλλη μάρκα. Καμία. Έχω πάρει Ρόντερ Μπέργκερ, έχω πάρει... Αυτό εδώ δεν ξέρω, έτσι μου κάτσε τώρα εμένα. Κάποτε ήταν πράσινη βέβαια. Εδώ ακόμα και αυτό παίζει ρόλο. Εδώ πιάνω τώρα στο ταφ και βιδώνω εδώ με τον στραβό του Βαγγέλ, φυσικά άλλο φανταστικό εργαλείο, για να μην το γρατζουνίσω. Αν θες το πιστεύεις, όταν τύχει, ναι, τυχαίνει πολλές φορές να βιδώσω εδώ, στεναχωριέμαι από το εξάρτημα το γρατζουνάω, ρε φίλε, έτσι, δε, με κάθεται άχαρα, ε. Δεν είναι, δεν ξέρω, είναι η τρέλα που κουβαλάμε όλοι μας και φυσικά δεν θέλει πολύ σφίξιμο. Δηλαδή, με ένα σωστό κανάβωμα, τα δύο σπυρώματα είναι αρκετά. Στο τρίτο είσαι αρχηγόπουλου, δηλαδή εγώ δεν το φοβάμαι αυτή τη στιγμή. Το νιώθω στο σφίλι. Είναι και η εμπειρία τόσα χρόνια θες. Μπορώ να μιλάω μαζί σου, να καναβώνω, να κάνω. Είναι τρόπος ζωής, δεν έχει κάτι. Αλλά εγώ απευθύνομαι στα νέα τα παιδιά. Αν αυτό που κάνεις, αγόρι μου καλό, δεν το αγαπάς και να το έχεις σπουδάσει και να έχεις και τα πτυχία, να έχεις, αν δεν το αγαπάς, πάνε κάτι, κάνε κάτι άλλο. Αλλά ξανά, πρώτα απ' όλα άνθρωπος. Αν δεν είσαι άνθρωπος, μάστορας, θες δε θες, κάποια στιγμή θα γίνεις, θα σε αναγκάσουν οι περιστάσεις, δεν ξέρω τι θα σε αναγκάσει, αλλά αν δεν είσαι άνθρωπος, γιατί μπαίνεις μέσα στα σπίτια του κόσμου. Εγώ πιστεύω ότι το επάγγελμα του υδραυλικού είναι λειτουργήμα για μένα. Δηλαδή, μπορώ να το βάλω
εδώ ο γιατρός και εδώ ο υδραυλικός. Το πιστεύω αυτό. Γιατί όταν ο φίλος μου ο Γιάννης τώρα και ο κάθε Γιάννης ρίχνει αυτά τα όποια λεφτά από το υστέρημά του από εδώ από εκεί για να κάνει ένα σπίτι την οικία του, γιατί εμείς οι Έλληνες σαν φιλή και σαν κουλτούρα το σπίτι το έχουμε πολύ τόπρε παιδί μου, έτσι μας μάθανε οι δικοί μας, μας μάθανε οι παππούδες μας, οι γονείς μου στο εξωτερικό, δεν τους νοιάζει. Τώρα βέβαια και η καινούργια γενιά των νέων παιδιών δεν τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα, όχι δεν τους ενδιαφέρει να κάνουν σπίτια, δεν μπορούν και να θέλουν βέβαια. Ποιος θα κάτσει να κάνει σπίτι τώρα και ποιος να τώρα εσύ έχει σπίτι, μου λες Στράτο το ξεχρεώνω τώρα όπου να είναι. Έφτασες κοντά 50 χρονών να κάνεις ένα σπίτι, να το ξεχρεώνεις και να έρχεται εκείνο εκεί το, που το κάνει ο χοντρός προσωρινό και έχει και πληρώνεις ενίκιο στο ίδιο σου το σπίτι. Όχι ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Θα μετρήσουμε, θα μιλήσουμε και για τις αντλίες, για όλα θα μιλήσουμε. Μην τρώτε το παραμύθι. Με λέει ο άλλος αντλία, ναι, αντλία. Εγώ τον είπα του Γιάννη. Θα πάρω τηλέφωνο του φίλου μου τον Μιχάλη τον Παπαδόπουλο. Και θα σε φέρω μια ατομική μονάδα πετρελαίο μαντεμένια που έχει 25.000 θερμίδες και θα τη βάλω εγώ και θα την κάνω εγώ όπως θέλω. Την κάνω εγώ μια τοποθέτηση. Θα πάρω και τους αυτοματισμούς από τον πατρινό το χώμα, θα την κάνω αντιστάθμιση σόου και σε πληροφορώ ότι σε ένα τέτοιο σπίτι με την τιμή του ρεύματος που έχει τώρα και δεν ξέρουμε πού θα πάει στο αμέσως επόμενο διάστημα και την τιμή του πετρελαίου. Εγώ σου λέω μέχρι και 120-150 θα το κάνω το πετρέλαιο να είναι πιο οικονομικό από την Αγγλία, σε αυτήν την περιοχή, εδώ. Η Αγγλία θερμότητας είναι πάρα πολύ καλή, μην τρώτε όμως το παραμύθι. Έχει βαθμό απόδοσης, έχει 1002, αλλά αν μπει σε μια περιοχή σαν της Κοζάνης, τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά όπως είπανε κάποιοι άλλοι, κοίταξε, αυτό δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Δεν μπορώ. Μην κάνει στα χέρια μου, έρχεται πολύ. Αχ, αρα, εγώ το θέλω έτσι. Βέβαια, αυτή τώρα έχει και μέρες έξω από το σακουλάκι και τη νιώθω λίγο ότι έφυγε το λαδάκι της από πάνω. Η Αγγλία είναι ωραία. Σε σπίτια. Αλλά κάτι κρύβεται από πίσω. Κρύβεται με ένα κάτι, δεν με κάθεται καλά. Δεν μπορεί ξαφνικά αυτός ο μάγκας ή εκείνη που πήρε προχθές, διάβασα, έμαθα στο ίντερνετ, πήγε, έδωσε 18.000 ευρώ για χαλιά για το Υπουργείο. Καλά βρε Ρουφιάνα, πήγες έδωσες 18.000 ευρώ να βάλεις χαλιά στο Υπουργείο, είσαι σοβαρή. Πάρε φίλε, όπως είπε ένας φίλος μου από την Αθήνα, είπε μια κουβέντα. Φίλε μου Στράτο, λέει, μας γλεντά. Μια κουβέντα, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Μας γλεντά. Αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Ήρθε το 41%, πόσο λένε. Πόσο. Από αυτούς που πήγαν και ψήφισαν το 41%, η αποχή ήταν 60%, έτσι. Και μας κυβερνάνε αυτοί, οι άλλοι, μήνας μπαίνει, μήνας μπαίνει. Και φυσικά, φιλαράκια μου, όλοι εσείς καλοί, λέει ο άλλος θα φύγει το πετρέλαιο από τη ζωή μας. Εγώ τα διαβάζω τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας και κάθομαι μετά το ψάχνω γιατί δεν αφήνω να πέσει κάτω. Υπάρχει, είδα προχθές ένα χάρτη που λέει ποιες χώρες είναι στο πρόγραμμα μέχρι το 2035 να κάνουν το πετρέλαιο. Και βλέπεις από όλη την υδρόγειο μόνο η Ευρώπη. Εγώ ξέρεις πότε θα πιστέψω ότι θα σταματήσω το πετρέλαιο. Να πω την αμαρτία μου. Πότε. Όταν θα καταλάβουν αυτοί οι μεγάλοι που ότι δεν τους φτάνει το πετρέλαιο για τις δικές τους τις δουλειές και θα πούνε έλα εδώ εσύ φτωχέ πλην τίμη τάδε. Πετρέλαιο δεν έχει. Μόνο τότε θα σταματήσει το πετρέλαιο. Για όσους δεν το ξέρουν και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έγινε για το καύσιμο, για το πετρέλαιο. Ακόμα και η μικρασιατική καταστροφή που έστειλε ο Βενιζέλος τα στρατεύματα στην Τουρκία για το πετρέλαιο τα έστειλε. Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Ψάξτε. Υπάρχει ένας καθηγητής ιστορικός που είναι που διδάσκει και όλος σχολή πολέμου κάτι που τα λέει μια χαρά. Εξηγεί επακριβώς
πότε και γιατί έστειλε ο Βενιζέλος τα στρατεύματα στην Τουρκία. Φτάσαμε λίγο έξω από την Άγκυρα που δεν έγινε ποτέ ξανά και μετά από λίγο αφήσαν τα στρατεύματα εκεί πέρα χωρίς καύσιμα και έγινε η Μικρασιατική καταστροφή. Η Μικρασιατική καταστροφή, αγαπητοί, έγινε για το πετρέλαιο. Γιατί το 1900 κάτι, αυτά κάτω οι πετρελαϊκές χώρες ήταν Οθωμανικής κατοχής. Εγώ σας βάζω την ιδέα. Επειδή μας τα μάθανε λάθος, ψάξτε το σήμερα. Μην κοιτάτε μόνο για γκόμενες και για γνωριμίες. Ανεβάστε λίγο το μυαλό σας. Κατάλαβες, τώρα θα μου πεις τι σχέση έχει αυτό με την Βεβιασμένης. Βεβιασμένης, παιδιά, θα σας πω μια κουβέντα. Η Βεβιασμένης έχει ένα κόστος πάρα πολύ υψηλό. Δηλαδή μπορεί να σε φτάσει και τα 3, 4, 5.000 ευρώ. Μπορείς να τα δώσεις. Όχι. Βλέπω ο φίλος μας ο Γιάννης που ανέβασα τις φωτογραφίες από τον επίτυχο ταχυθερμαντήρα αερίου. Κόστος. Ούτε 5 εκατοστά. Όλο έτοιμο. Και με λέει τι λες τώρα. Ναι. Δώσε εσύ 5.000 τώρα εδώ. Ανέβασε τη σκεπή πάνω κάτω σαν τον Ταρζάν. Και έρχομαι εγώ και σου λέω με έναν επίτυχο ρημάδι λέβητα αερίου που η αγορά του είναι στα 2-2,5 εκατοστάρια συν μια φιάλη βέβαια. Σε βάζω εγώ 5 εκατοστάρια μαζί με το τέτοιο. Έχεις αυτόνο ζουνουχού. Α, και βάλε εσύ ένα σουρμαλακί εσύ. Αυτά που σας λέω φίλε μου Γιάννη, τώρα εγώ μιλάω σε σένα και μπορεί να ανεβάσουμε το βίντεο, δεν ξέρω καν. Σε εσάς τα λέω με αγάπη. Και απέναντί σας και με αγάπη σε αυτό που κάνω και χωρίς δόλο. Δεν έχω να κερδίσω εγώ κάτι λέγοντάς τα αυτά. Ξέρεις πώς τα κέρδιζα. Έλα εδώ Ντιάνα, έλα εδώ Μάρκα, δώστε μου 1.000 ευρώ, 2.000, 5.000 ευρώ, 10.000 ευρώ με απόδειξη συν το ΦΠΑ να λέω στα βίντεο μου ότι το μέλλον, μίγα, το μέλλον. Αυτό θα ήταν το σωστό και το πρέπον. Για το καλό το δικό μου. Δεν θέλω το καλό το δικό μου όμως. Μια ζωή γουστάρω αυτό που με πληγώνει και με πονάει φίλε μου Γιάννη. Μια ζωή το γουστάρω. Κατάλαβες, σε μιλάω σαν φίλους τώρα. Και όταν όσο πληγώνομαι τόσο πορώνομαι. Α? Έχω καταλάβει γιατί συνεχίζω τόσα χρόνια αυτό το κανάλι. Κάπου κουράζεσαι κιόλας. Είχα κάνει μια εποχή το Πάσχα. Με λέει ο άλλος, μιλάς πολύ, λες άσχετα πράγματα. Μα όταν μιλάω πολύ τώρα μπροστά στην κάμερα με το φίλο μου, το Γιάννη από πίσω, απευθύνομαι στο φίλο μου. Τώρα αν αυτό το βίντεο το ανεβάζω και το μοιράζομαι μαζί σας, είναι μια άλλη ιστορία. Άμα θες δες το, άμα θες μην το δες, μην το βλέπεις. Κατεβάζω κάποια βίντεο, λέει ο άλλος κατέβασες εκείνο το βίντεο, κατέβασε εκείνο το βίντεο. Ακόμα και τα βίντεο όταν κατεβάζω, ειδικά κάποια που είναι πολύ δημοφιλή και έχουν πολλά views, πώς τα λένε αυτά, κακώς τον εαυτό μου κάνω. Γιατί κατεβαίνουν οι προβολές και αντί να πάρω το χ ποσό τέλη του μηνός, παίρνω πολύ λιγότερα. Οπότε όταν κάνω μια κίνηση και λέει ο άλλος μαστερείς τη γνώση, τη γνώση, πρώτα απ' όλα, ρωτήστε τον ίδιο σας τον εαυτό, κοιτάξτε τον στον καθρέφτη, αν τη δικαιούστε αυτή τη γνώση. Και άντε σας την έδωσα εγώ αυτή τη γνώση, εσείς τι θα την κάνετε. Είναι έτσι ρε Γιάννη, είμαι εγώ ο παράλογος, ο παράξενος. Λέει ο άλλος μαστερείς τη γνώση. Από πού και σπούστε στερό, τη δικαιούσε πρώτα απ' όλα. Εσύ τι έχεις κάνει για να μπορείς να πάρεις αυτή τη γνώση. Ελευθερία λέει, παιδεία, ελευθερία ξέρω εγώ, η ελευθερία και η δημοκρατία παιδιά, θέλει αγώνα. Κάθεστε από τον καναπέ σας, σας βλέπω εγώ, σας φαντάζομαι, είστε και στον καναπέ, για να δούμε τι ανέβασε ο Γιαννούδης, για μένα μιλάω. Γιαννούδη, το αντιπηκτικό της Φέλντερ που βάζεις εδώ, γράφει ο άλλος εχθές, κάνει κακό στην πιπηρό της Σωλήνα. Χθες ήταν Σάββατο. Η ώρα 9 το βράδυ, 9.30 το έγραψε το σχόλιο. Εμένα θέλω να κοιτάς, άστον αυτόν τώρα.
Παθαίνω ένα σοκ. Παθαίνω ένα σοκ. Λέω, πώς το παθαίνω το σοκ? Λέω, λες να ξέρει κάτι το παλικάρι που δεν ξέρω, που δεν γνωρίζω εγώ. 9.30 ώρα το βράδυ πήρα τηλέφωνο. Σαββάτο βράδυ. Στον φίλο μου αυτόν που με κάλεσε προχθές στην Κομωτινή, στο εργοστάσιο Πιπυρό. Λέω, κύριε Τάδε, δεν θέλω να πω όνομα. Λέω, ισχύει αυτό? Λέει, Στράτο, εσύ τι πιστεύεις? Λέω, δεν είναι, το έχω ψάξει στο παρελθόν, δεν ισχύει. Λέει, Στράτο, ούτε και εγώ το πιστεύω, αλλά κάτσε να πάρω. Τώρα, 9.30 ώρα το βράδυ, έτσι, να πάρω τηλέφωνο στο μηχανικό, στον υπεύθυνο παραγωγής, στον χημικό του εργοστασίου, γιατί δεν μπορώ να σου πω ακριβώς ότι... Δηλαδή, μας άναψε φωτιές. Καλά έκανε το παλικάρι. Μετά από κανένα μισά ώρα με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, έτσι και έτσι. Όταν το αντιπηχτικό με βάση την προπυλενογλυκόλη, όπως αυτό της Φέλντερ που βάλαμε, πώς το λένε, είναι φαρμακευτικό, μπορείς να το βάλεις και ατόφιο μέσα αναρρέωτο, δεν έχει πρόβλημα η σωλήνα, η πιπυρό, τουλάχιστον η δική μας. Μάρκες δεν λέμε. Αφού ισχύει για εκείνη, ισχύει πιστεύω για όλες. Και είπαμε άλλο το αντιψυχτικό αυτοκινήτου που είναι τοξικό και άλλο με βάση την προπυλενογλυκόλη. Όλα αυτά γίνανε χθες το Σάββατο, η ώρα 10 το βράδυ. Τους ξεσήκωσα όλους. Και αυτό γιατί? Πρώτα απ' όλα δεν υπήρχε περίπτωση, εντάξει, με το που τελειώσαν όλη η ιστορία, το πρώτο άτομο που ενημέρωσα ήταν ο Γιάννης. Γιατί ποιος μου λέει ότι τα τάφηνα έτσι, θα πηγαίναμε για τσίπουρα και μετά ο Γιάννης πριν τον πάρει ο ύπνος, για να μπω μέσα στο φίλο σχολή Γιάννης που είναι και μέλος, να δουν τι γράφουν και να διαβάσει ότι κάποιος είπε ότι το αντιπηχτικό κάνει πρόβλημα στην Πιπυρό και έχει δώσει του παλικάρι 400 ευρώ για αντιπηχτικό. Φυσικά και τον ενημέρωσα τον Γιάννη. Γνώριζα εγώ ότι δεν έχει θέμα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να μας τα μάθαν λάθος. Να συνεχίσω να μιλήσω για βεβαιασμένες, ξέρω τι κάνουμε εδώ πέρα. Βεβαιασμένες είναι με ταξωτά βρακιά για επιδέξιους κόλους. Μην το ψάχνετε παραπάνω. Έχετε 5.000. Πάρε με τηλέφωνο, να σου δώσω το τηλέφωνο της Διάνα, να σου ετοιμάσει ένα τέ, κάνε και μία έτσι και περίμενε και τον Γιαννούδη να έρθει να στον κάνει τοποθέτηση. Αυτό είναι οι βεβαιασμένες, δεν έχει κάτι άλλο. Ξεκάθαρα. Και μετά πρέπει να βρεις τον τεχνικό που σωλήνες, σπιράλ, έχουμε που βάλαν αντί για πρεσαριστά, βάλαν του μπόραμα, βάλαν το ένα, βάλαν ένα σκάν, ράνο. Άσε με τώρα. Πάτα το κουμπάκι για την ευρίασα τώρα, άσε με και εσύ. Με την κολοκάμερα εκεί πέρα τραβά συνέχεια. Φίλε μου Γιάννη, όπως μιλάμε off camera και στους δυο τους Γιάννηδες, για να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα θέλει τα σωστά εργαλεία, μα προπάντων θέλει θέληση. Πού είσαι Γιάννη εσύ? Έχουμε βάλει το αντιπηχτικό μας στο πρωτεύον της αντλίας θερμότητας 50-50. Βάλαμε τον κυκλοφορητή να δουλέψει, ανακατέψαμε τώρα, θα πάρουμε κάποια στιγμή δείγμα από πίσω για να δούμε πού έχουμε φτάσει. Εδώ τώρα θα ετοιμαστώ να γεμίσω το βεβαιασμένης. Η διαδικασία είναι πολύ απλή όταν έχεις τα σωστά εργαλεία. Διαθλασιόμετρο. Το είπα στον Άγγελο από το Σοχό, το παιδί το πιανίστα, και μετά από λίγο καιρό πήγε αγόρασε ένα για να βάλει αντιπηχτικό στο υδραυλικό τζάκι που έχει στο χωριό του. Η διαδικασία είναι απλή, πρόσεξε. Κάθε τόσο θέλει και αυτό καλυμπράρισμα. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια σταγόνα πιονισμένο νερό? Ναι. Θα κοιτάξω. Ναι. Παίρνεις από εδώ δείγμα. Αφού το ανακατέψεις καλά, πολύ απλά βάζεις μια σταγόνα εδώ, κάνεις αυτό και βλέπεις πόσο μείον το πάει. Είμαστε απίστευτο.
Ακριβώς μείον 20, δες έξω να δεις την απεικόνηση. Φαίνεται... Α, υπάρχει περίπτωση να φανεί. Δεν μπορώ να πιστεύω. Όχι, όχι, όχι. Άστο, εντάξει, πιστεύω. Α, πώς. Φαίνεται. Λες. Πιο πίσω Γιάννη, πιο πίσω εκεί που ήσουν. Ρε εσείς τώρα, κόψτε ρε τις καλές. Ο Γιάννης θέλω να δω, όχι εσύ. Το είδαμε. Εσύ είδες. Δεν είδες. Μείον 20. Ακριβώς όμως. Ακριβώς. Μήπως να παίξω κανένα, πώς το λένε. Είδες τι ωραία που το δείχνει. Φανταστικά το δείχνει. Αυτό λέει την αλήθεια. Να το δω λίγο ακόμα. Ό,τι θες. Δικό σου. Απόλαυσέ το, μελέτησέ το, κάνε ό,τι θες. Μόνο... Μπράβο. Μόνο... Δεν το πιστεύω. Μείον 20. Ανάδευση καλή. Δεν γίνεται αλήθεια. Θέλει το χρόνο του, παιδιά. Σας παρακαλώ πολύ, μη έχουμε έναν ηλιακό. Πάμε, παίρνουμε ένα αντιψυχτικό αυτοκίνητο από ένα βυζινάδικο και το ρίχνει ατόφιο μέσα. Πρώτα απ' όλα, απαγορεύεται το αντιψυχτικό αυτοκίνητο. Απαγορεύεται διαροπάλου. Απαγορεύεται. Και θέλει αρέωμα. Καλά τα λένε μερικοί. Δεν είναι σωστό. Και άντε μέχρι πριν γίνει το κανάλι μας και αρχίζουμε και σας λέμε τις πληροφορίες αυτές, υπήρχε μια δικαιολογία. Τώρα δεν υπάρχει δικαιολογία, φίλε. Ξέρεις τι έπαθε φίλος μου Σωτήρης. Σωτήρης. Ο Σωτήρης, ο Μουσάτος. Ναι. Είχε βάλει πριν 2-3 χρόνια αντιψυκτικό αυτοκινήτου στον ηλιακό του. Ναι. Του τρύπησε και του λέει το κοριτσάκι. Μπαμπά, το στόμα μου λέει δεν μ' αρέσει αυτή η γεύση. Και δεν έδωσε σημασία. Κάποια στιγμή καταλαβαίνει, τώρα πώς δεν θυμάμαι τι και πώς, και μου λέει φίλε, έχει τρυπήσει ο ηλιακός μου. Πάμε να πάρουμε ένα άλλο. Και η τρύπα, και συνέχεια έβαζε. Και τελικά πεθαίνει κόσμος, παιδιά, πεθαίνει κόσμος, τελείωσε. Δεν είναι αστεία πράγματα. Δεν είναι αστεία πράγματα. Τέλος. Το τρουμπάρισμα, εγώ θα το κάνω εδώ πέρα. Ups, down. Ups, down. Ups, down. Ups, down. Ups, down. Ups, down. Βεβιασμένης. Με τα ξοδάβρακιά. Το έχεις καταλάβει, φίλε μου Γιάννη. Έκανα λάθος. Δεν έκανες λάθος. Έκανες μια επένδυση. Πολύ καλή επένδυση. Ακριβή επένδυση. Ακριβή. Καλή, αλλά ακριβή. Ναι, γι' αυτό λέω κανένα λάθος. Εκεί πάνω δείξε λίγο Γιάννη στον κόσμο. Έχει δύο το solar kit αυτό, τέλος πάντων τι είναι. Το πανάκριβο των 5-6 εκατοστάρικα. Εκείνα τα δύο τα θερμόμετρα προσαγωγή επιστροφή είναι ταυτόχρονα και βάνες. Κλείσαμε τις βάνες τώρα και εγώ Γιάννη τι θα κάνω. Θα γεμίσω, ας το πούμε, θα το ονομάσουμε και αυτό πρωτεύον που συμπεριλαμβάνει το κάτω μέρος του solar μαζί τη σερβαντίνα μέσα που έχει το boiler την κάτω. Δείξε λίγο και Γιάννη αν μας παίρνει εκεί το σχέδιο. Στην κάτω σερβαντίνα γεμίζω εγώ τώρα. Και φυσικά το φίλο μου το Γιάννη, όπως εξηγήσαμε σε άλλο βίντεο, έχει ένα αισθητήριο που θα μετράει πίεση του κλειστού κυκλώματος της ανακυκλοφορίας και θα έχει αλάρμ, δεν ξέρω τι, που τα έκανε ο φίλος του τετραπέρατος από την Πάτρα, και επειδή εγώ είμαι υπέρ και των αναλογικών, κούμποσα και ένα μπαρόμετρο εκεί κάτω χαμηλά, έτσι γιατί γουστάρω. Σωστός. Σωστός. Γιατί μας αρέσει η υπερβολή. Μας αρέσει η υπερβολή τελικά, τι γίνεται. Δηλαδή. Μας αρέσει... Όχι στο ρεμανί. Μας αρέσει... Διαρροή. Διαρροή. Πού είναι η διαρροή? Κλεινώ. Κάπου έχω ένα φακό. Κλείσε λίγο την κάμερα.
Για πες. Πες! Οχ! Κιάσε και την κάμερα στα χέρια σου. Οχ, τι! Τι! Πω, τι είναι όλο αυτό το μάστορα εδώ πέρα. Πού ξέρω, κολοφέξες τις λένε στο χωριό μου αυτές. Τι είναι αυτό εδώ. Τι έκανες ρε φίλε. Τι πυρηνικό εργοστάσιο είναι εδώ μέσα. Για πες τι βλέπουμε τώρα εκεί. Μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Εδώ. Περίπου, ναι, στο περίπου. Για να δούμε τι λέει εδώ. Τι λέει εδώ εκεί. Έχουμε μετρητή κατανάλωση ενέργειας της ατρίας θερμότητας. Mm-hmm. Αυτοματισμός. Εδώ έχουμε. Φαίνεται στην κάμερα. Φαίνεται. Φαίνονται οι θερμοκρασίες της βεβαιασμένης του ζούνου χου και του πρωτεύων. Καθώς επίσης το κινητό σου έχει εφαρμογή αισθητήριο έξω από το φίλο μας από την Πάτρα που μας λέει εξωτερική θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, ατμοσφαιρική, τα πάντα έτσι. Τα πάντα, ναι, τα πάντα, όλα τα πάντα. Για εκεί τα πράσινα, τα λαμπάκια και τα κόκκινα που βλέπω. Εκεί για πάνε μία πέρα εκεί, δείξε. Εκεί. Εκείνο το λαμπάκι το κόκκινο τι είναι. Είναι η τρίωδη η οποία στη μια μεριά όταν δουλεύει η ατρία θερμότητας μας ζεσταίνει το πρωτεύον, δηλαδή ζεσταίνει τα σώματα καλοριφέρ. Σωστός. Και όταν επιλέξουμε μία θερμοκρασία, την επιθυμητή θερμοκρασία του ζούνου χου, των ζεστών νερό χρήσης. Ναι. Τότε σιγά σιγά το αντιλαμβάνεται αυτό η αντλία. Πολύ ωραία. Και σιγά σιγά. Πάνε κοντά σε παρακαλώ. Και σιγά σιγά μόνη της. Ναι. Ενεργοποιεί την λιτροβάνα. Μας δείχνει την ενδεικτική λιχνία σε χρώμα πράσινο. Ότι τώρα κύριε ζεσταίνω το ζούνου χου. Ως εδώ καλά. Πώς το πετύχαμε όμως αυτό χωρίς να δουλεύει αυτή τη στιγμή η αντλία. Το πετύχαμε με κάποιους μικροαυτοματισμούς. Μικροαυτοματισμούς. Σωστά. Ναι, σωστά. Που το χειριστήριό του είναι μέσα στον πίνακα προστατευόμενο. Μέσα στον πίνακα, ναι. Καθώς επίσης βλέπω αριστερά και ένα άλλο πράσινο λαμπάκι. Αυτό το άλλο πράσινο λαμπάκι είναι μια ενδεικτική λιχνία για τον τεχνίτη ο οποίος θα έρχεται στο μέλλον για να έχει γνώση πότε είναι ενεργοποιημένη η ηλεκτροβάνα, καθώς επίσης και αυτός ο κυκλοφορητής για να μπορεί με μια ματιά να έχει να αντιλαμβάνεται τις καταναλώσεις και τις χρήσεις το φως τώρα, στο λεπιδοστάσιο. Το φως. Το φως. Και γένε το φως αγαπημένε. Και γένε το φως. Πάντως χατήρι δεν μου χάλασες, έτσι φίλε μου Γιάννη. Όχι. Ένας πίνακας που εδώ πέρα τι συμπεριλαμβάνει. Τα πάντα. Τα πάντα. Τα πάντα. Ο πάνω. Ο πάνω πίνακα είναι αμυγός για το κλιμακοστάσιο. Mm-hmm. Προϋπήρχε, αναβαθμίστηκε. Mm-hmm. Ο δεύτερος πίνακας, ο από κάτω, ακριβώς τοποθετήθηκε και είναι αμυγός για τους αυτοματισμούς εσωτερικά και για όλη για την αντλία θερμότητας. Περιλαμβάνει αυτοματισμούς για τον πετρελαιοκαυστήρα. Καλά το λέω. Θα πεις πιο αναλυτικά κάποια στιγμή τώρα, απλά έτσι. Ναι, ένα γρήγορο. Ένα γρήγορο. Περιέχει το Smart Kit Smart Home Ελλάς του φίλου μας, του φίλου μας πλέον, Πάτρα, και συνεργάτη. Συνεργάτης. Mm. Οικογενειακό συνεργάτης πλέον. Πλέον ναι. Έχουμε έναν όταν πίνακα... παίρνεις κάποιον φίλο και συνεργάτη ό,τι ώρα θέλεις. Δεν είναι συνεργάτης πλέον. Δεν είναι, συνεργάτης. Είναι σε άλλο επίπεδο πλέον. Πλέον. Το κοιτίο πίνακα τι μάρκα είναι. Έχει νόημα. Ο συγκεκριμένο. Ναι, έχει. Πώς δεν έχει. Είναι μάρκα Hager. Ερώτηση. Έχω καταλάβει σωστά ότι μπορώ να βγάλω το καπάκι και να το κουμπώσω και να κλείνει προς τα εκεί ή... Ναι, 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 αλλάζει, αλλάζει. Αλλάζει η φορά του, αλλάζει η φορά του. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Εκεί επίσης με έβαλες άλλο ένα κοιτίο, άλλο ένα λαμπάκι που ενδεικτικό, το οποίο όταν ανάβει η αντίσταση μου είπες για ρεύμα να ζεσταθεί το μπόιλερ τριπλίστα να μου δείχνει και εκείνο το λαμπάκι. Σωστά. Εκεί έχεις βάλει ένα κοιτίο που έχει μέσα το αισθητήριο της αντλίας για ζούνου χου να διαβάζει. Σωστά. Δεν τελείωσες ακόμα τις λεπτομέρειες. Όχι. Από εδώ έχουμε κάτι άλλα αισθητήρια τα οποία είναι
για την βεβαιασμένη και τα λοιπά και ζήτησε εσύ, δεν θυμάμαι ποιος, άλλο ένα αισθητήριο εδώ πέρα. Ναι, εγώ το ζήτησα, το να ζήτησες. Μετράμε την πίεση στο ζούνου, στο βεβαιασμένης. Διότι αν θα έχουμε είτε διαρροή είτε το οτιδήποτε, θα μου δίνει ένα αλάρμ, μία ειδοποίηση. Στο κινητό σου. Κάπου, ναι. Α, κάπου, όπου θες εσύ θα επιλέξεις. Σίγουρα σε αυτοματισμό εσωτερικό για προστασία του εσωτερικού πιστού κυκλώματος. Ερώτηση. Παίρνοντας εσύ αυτά τα δεδομένα, μπορεί να σου δώσει αλάρμ και σε χαμηλή πίεση που θα του δώσουμε και σε υψηλή. Και σε χαμηλή και σε υψηλή. Δηλαδή έπεσε η πίεση μου στο κλειστό, π.χ. στο ένα μπαρ, αλάρμ. Ανέβηκε η πίεση μου στο X, αλάρμ. Το κάνει αυτό. Ναι, το κάνει. Εσύ. Το κάνω εγώ, το κάνω εγώ. Ναι. Το κάνω εγώ. Αυτά κάνω. Εκεί πέρα, αυτά κάνεις. Εκεί με έκανες το κηπείο. Αυτή τη στιγμή η τρίωδη είναι γυρισμένη στο ζούνουχου, η τρίωδη Honeyway των 6 δευτερολέπτων και έκανες έναν αυτοματισμό ούτως ώστε για τον τεχνικό, λογικά εσένα εννοούσες τον τεχνικό, σωστά κατάλαβα. Δεν είμαστε πάντοτε εμείς στη ζωή, ναι. Και για όλους τους τεχνικούς. Με την έννοια ότι με έχεις δώσει εδώ πέρα, ας πούμε, πατώντας αυτό το μπουτονάκι, να δίνω εντολή την ηλεκτροβάνα μου και να ανοίγω και να κλείνω τον κυκλοφορητή του δευτερεύων χωρίς να χρειάζεται πώς κάναμε. Άνοιξε το θερμοστάτη! Ναι, το θυμάσαι. Το θυμάμαι. Πάντοτε γελούσαμε με αυτό. Ναι, γελούσα. Ναι. Και έλεγα, μα δεν υπάρχει ένας να βάλει, μα είναι τόσο απλό. Ναι. Είναι τόσο απλό. Είναι τόσο απλό. Ναι. Και δηλαδή, τι θες να μου πεις, ότι όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί ποτέ αυτό. Διότι δεν έχεις γνωρίσει τους σωστούς ανθρώπους. Πιστεύεις ότι με άγχωσες περισσότερο, δηλαδή αυτές τις μέρες που δημιουργούμε, για μένα είναι δημιουργία πλέον αυτή, και εγώ θέλω να πιστεύω ότι τα πήγα αρκετά καλά εδώ πέρα, όσο μπόρεσα δηλαδή, αλλά από τις γνώσεις που αποκτάω από σένα τώρα, καταρχήν δεν ήξερα ότι είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, μου λες λαμπάκι θέλεις. Θέλω. Απλό είναι. Τι χρώμα το θέλεις, ξέρω εγώ. Και με βγάζει εδώ τα σακουλάκια και μου λες εσύ Στράτο, το κόστος σου είναι 0, 0, 0, ούτε καν το συζητάμε. Η συνδεσμολογία του και όλα αυτά είναι ένα τίποτα για μένα. Για όλους είναι τίποτα. Για όλους. Για όλους. Και γιατί δεν τα κάνουμε. Πώς γίνεται εγώ να πηγαίνω σε ένα λεβιτοστάσιο που ο άνθρωπος λέει εν λευκό, και έρχεται και ο ηλεκτρολόγος, καλή ώρα όπως εσύ, εν λευκό, και δεν μας τα προτείνει έστω ρε παιδί μου. Γιατί εγώ τώρα, καθόμενος εκεί που είσαι εσύ, με μια ματιά βλέπω τι γίνεται και πώς, με μια ματιά απλά. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, στεναχωρέθηκα τώρα. Εγώ πίστευα ότι αυτά είναι πυρηνική επιστήμη, κάτι δεν έχω, με το μυαλό μου το φτωχό. Τα έχεις ετοιμάσει όλα εδώ πέρα, πάνω η σόμπα να δίνει εντολή εδώ πέρα να κλείνει το δευτερεύον, με έχεις κάνει την αδεία, έχεις δώσει ήδη εντολή να ανάβει και να σβήνει ο καυστήρας όποτε λέει, δεν ξέρω τι λέει, μου λες τρελά πράγματα. Και όταν σε ρωτάω μου λες δεν είναι τίποτα, τι άλλο θέλεις να κάνω μου λες. Εμείς αυτό μάθαμε, με αυτό σπουδάσαμε. Ξεκίνησα εδώ πέρα, θερμενόμενο φίλτρο πετρελαίου. Μου λες Στράτο, το είδα στα βίντεο σου, μ' άρεσε, το θέλω. Και μου ετοιμάζεις τώρα και σου λέω πώς θα γίνει. Θα βρούμε έναν τρόπο. Ο φίλος μου, ο Γιώργος, ο μουσικός, έβαλε εκείνο της Olympia Electronic. Μου λες εσύ, εγώ θα μπορούσα άνετα να βάλω και ένα θερμοστάτη χώρου που τον έχω εύκαιρο, να διαβάζει θερμοκρασία χώρου και να ανάβει όποτε θέλω εγώ την αντίσταση το θερμενόμενο φίλτρο. Δηλαδή. Το θερμενόμενο φίλτρο είναι καλό να μπαίνει στην. Λίγο πριν τον πετρελοκαυστήρα, να σου θερμαίνει το πετρέλαιο για να γίνεται πιο εύκολη κάψη. Όχι, καλό είναι όμως να μην γίνεται. Έτσι δεν είναι. Ομαλά η έναυση. Ομαλά. Πρόσεξε. Εσύ το λες καλύτερα. Εμένα με ενδιαφέρει το πρώτο άναμα του καυστήρα να έρθει και να βρει τη σωστή θερμοκρασία. Σωστή θερμοκρασία σημαίνει ότι το καύσιμο μου δεν είναι πυγμένο, είναι λεπτό και είναι έφλεκτο. Όταν βλέπεις έναν καυστήρα που κάνει αυτό το μπου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 umb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 
επιτελεί καύση μέσα και αυτό βλέπουμε μπροστά εκεί στην μπούκα. Αυτό με προστατεύει το θερμενόμενο. Μετά όταν θα πιάσει θερμοκρασία και δουλέψει ο καυστήρας, θα διαβάσει ο θερμοστάτης χώρου στην προκειμένη περίπτωση ότι ανέβηκε μια σχετική θερμοκρασία και σταματάει πλέον
να προθερμαίνει το πετρέλαιο. Δεν χρειάζεται πλέον. Η ιδανική θερμοκρασία κάψης του πετρελαίου είναι 19 με 22 βαθμούς. Τόσο απλά. Γύρω γύρω κανάλια με τη σειρά. Και μου είπες πάλι μπορούσα και πολύ καλά. Δεν έχουμε χρόνο. Εκεί πάνω μου άφησες και την ορομέτρηση για πάνω ενδεχόμενο, γιατί είπες ότι έχει κάτι καλούς αυτοματισμούς για τις τρίωδες κτλ. Προς το παρόν. Βέβαια μου είπες ότι όταν θα έχω χρόνο και ηρεμία να φύγω κι εγώ από εδώ, μου λες ότι δουλεύεις πολύ καλύτερα όταν είσαι μόνος. Όλοι δουλεύουμε όταν είμαστε μόνοι. Οπότε έχουμε κι άλλα να πούμε και να δείξουμε. Έτσι. Πάρα πολλά, ναι. Πάρα πολλά. Πάτα το κουμπί.